Με πολύ καλή εμφάνιση ο αθλητικός όμιλος Καπαδοκών νίκησε στο γήπεδο Μαρίνος Δασταρίδης το Ποντιακό με 2-0 στην 7η αγωνιστική της Αλφα Εύρου. Τοπ σκόρερ του αγώνα ο Γιώργος Μαρασλής που πέτυχε και τα δύο γκολ της αναμέτρησης. Σπουδαία βαθμολογική σημασία νίκη πέτυχε ο αθλητικός όμιλος Καπαδοκών στην έδρα του στο γήπεδο Μαρίνος Δασταρίδης επί του Ποντιακού με σκορ 2-0 στο γειτονικό ντέρμπι για την 7η αγωνιστική του πρώτου ομίλου της πρώτης κατηγορίας του Εύρου. Μετά τα αποτελέσματα και της 7ης αγωνιστικής, η Καπαδοκία με 11 βαθμούς είναι στην 4η θέση της βαθμολογίας, ενώ ο Ποντιακός με 10 στην 6η. Ρεσιτάλι διαιτησίας από τους κυρίους Σκινδρίδη, Λαμπούρα, Χρήστου. Στην επίθεση γηπεδούχη στο 6ο λεπτό, σου του Σαϊκιάν στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Κόρερ του Σαϊκιάν στο 1 λεπτό για την Καπαδοκία, η μπάλα περνάει από όλους, το σου του προωθημένου Απότα διώχνει ο Μπράμος πριν τη γραμμή τέρματος. Ο Τοντινίδης ωραία πάσα στο Ραφαελίδη στο 23, από καλή θέση το σούτ όμως τελείως άστοχο για τον Ποντιακό αυτή η φάση. Φάουλ του Μακητσία για την Καπαδοκία στο 28, η κεφαλιά του Μαρασλή ελάχιστα out από το δεξί δοκάρι. Στο 31ο λεπτό ο Καριοφίλης πάσα στον Ντουμάνι που είναι σε θέση offside, κακώς οι διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Ποντιακού στον Β' βοηθό κύριο Χρήστου. Ο Μακητσιάν ξεφεύγει από τον Ρίγα, πάσα στο Λιούρδα που βγάζει πολύ ωραία σέντρα στο Μαρασλή. Το σούτ του τελευταίου στη δεξιά γωνία του Ελευθεριάδη, 1-0 μπροστά η Καπαδοκία στο 42ο λεπτό. Ο Σαϊκιάν τέταρτο βγαίνει και μαζεύει ο Ελευθεριάδη στο 47. Σούτ του Μαρασλή στο 51 από ευνοϊκή θέση πάνω από τα δοκάρια. Σούτ του Ελμαζούδη έξω από την περιοχή για την Καπαδοκία, δεν ανησυχεί ο Ελευθεριάδη στο 69. Τακουνάκι Ελμαζούδη στο Μάκη Λιούρτα, αυτός έξοχη κάθετη πάσα στο 78, βγάζει τέταρτο Μαρασλή που πλασάρει άψογα πάνω από τον Ελευθεριάδη στα δίκτυα η μπάλα, 2-0 μπροστά η Καπαδοκία, με αγκαλιές και πανηγυρισμοί από πλευράς γηπεδούχων. Ο Ελμαζούδης κλέβει την μπάλα από τον Πρίμπο, μπαίνει μες στην περιοχή σέντρα ο Γιώργος Μαρασλής αστοχή στο 83. Κορέρ του Σαϊκιά για την Καπαδοκία από αριστερά στο 87, καλοχτυπημένο στο δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά του Μαρασλή διώχνει με γροθιές ο Ελευθεριάδης. Ο Μαρασλής στην επίθεση για την Καπαδοκία, πάσα στο Μακητσιάν που βγαίνει μόνο στο 89, επεμβαίνει σωτηρία ο Ελευθεριάδης. Σου του Σαϊκιάν στο επόμενο λεπτό καταλήγει out. Φάουλ του Τρανόπουλου στο 91 για τον Ποντιακό, μέσα στην περιοχή κεφαλιά ο Γρηγοριάδης πιο ψηλά από όλους, διώχνει σε κόρνερ ο Σταύρος Αραπατζής σωτήρια. Τελικό αποτέλεσμα, Καπαδοκία Ποντιακός 2-0. Δικαιούμαστε ένα παραπάνω σκορ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Γιατί πήγανε πάρα πολύ καλά, φαινόταν και από τα τρεξίματά τους και από τα μαρκαρίσματά τους. Να συνεχίσουν σε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Θα πρέπει να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους όσους στάθηκαν σε αυτήν την ομάδα κοντά, ασχετά αν τα τελευταία αποτελέσματα δεν ήταν καλά. Εμείς μετά τα τελευταία επιτυχή αποτελέσματα θέλαμε να επιστρέψουμε στις νίκες για να σκαρφαλώσουμε στη βαθμολογία. Το καταφέραμε, πιστεύω παίξαμε πολύ καλά, δικαιούμασταν περισσότερα γκολ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου, στον Ποντιακό που έπαιξε πολύ καθαρά και για το αποτέλεσμα και στη διαιτησία που για πρώτη φορά στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Μια, μπορώ να πω, καλή νίκη 2-0 με έναν άξιο αντίπαλο. Νομίζω ότι αδικούμαστε λίγο στο σκορ, θα μπορούσε να είναι πιο ευρύ το σκορ. Το ευχάριστο για μένα προπονητικά πιστεύω ότι είναι ότι δεν δεχτήκαμε μία ευκαιρία, αν εξαιρέσω μία υπό ευκαιρία θα την ονομάσω, του Ραφαηλίδη στο πρώτο ημίχρονο. Μπήκαμε δυνατά στο πρώτο ημίχρονο, αν και είχαμε κόντρα αέρα. Στη συνέχεια παίξαμε καλύτερα, στους 42 στο τρίτο ημίχρονο βάλαμε γκολ. Και στο δεύτερο μπήκαμε ακόμη πιο δυνατά, κάναμε το 2-0, παίξαμε άνετα, χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Συνολικά παίξαμε αυτό που αξίζαμε, είμαστε καλύτεροι, ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και στη συνέχεια να παίξουμε αυτό που μπορούμε. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια και στον κύριο διαιτητή, ο οποίος ήταν επικοινωνιακά μέσα κράτησε το παιχνίδι. Πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ σωστός. Δεν νομίζω ότι αδίκησε καμία ομάδα. Ήταν άψογος και στις παρατηρήσεις του, αλλά περισσότερο επικοινωνιακά μέσα με την επικοινωνία που είχε με τα παιδιά. Κρατούσε το παιχνίδι σε ένα πολύ normal επίπεδο. Όταν πήγε να ξεφύγει κανένας, ήξερε πώς θα το διαχειριστεί και πράγματι πολλά συγχαρητήρια.